έως σήμερα. Με το βλέμμα στραμμένο στο Παρίσι ήταν σήμερα οι χώρες της Ευρωζώνης αλλά και οι αγορές, καθώς Νικολά Σαρκοζή και Άγγελα Μέρκελ οριοθέτησαν τη γαλλογερμανική πρόταση για την έξοδο από την κρίση που θα παρουσιάσουν στους ομολόγους τους στα τέλη της εβδομάδας στη Σύνοδο Κορυφής. Σημεία συμφωνίας μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου. Η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία που θα αποτυπώνεται σε μια νέα συνθήκη, ακόμη και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων, αλλά και οι κυρώσεις για τις χώρες παραβάτης. Με τις δύο πλευρές πάντως να επιμένουν στο όχι για το θέμα του ευρωομολόγου. Τις συνάντησεις είχαν προηγηθεί σκληρές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, με δεδομένες και τις πιέσεις που οι δύο ηγέτες δέχονται στο εσωτερικό τους. Είμαστε εδώ στο στούντιο με τον Ηλία Σιακαντάρη για να δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις, Ηλία. Πριν όμως να πάμε στο Γιώργο Φελίδη, να δούμε αυτή τη συμφωνία. Θα μπορούσε κανείς να πει, Γιώργο, ότι είναι μια συμφωνία 6 σημείων ουσιαστικά. Ακριβώς, Λίδα. Σπάνιο, αλλά το είδαμε και αυτό. Οι ηγέτες των δύο οικονομικά μεγαλύτερων χωρών της Ευρωζώνης μίλησαν με μια φωνή σήμερα. Παρακολουθώντας τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν, θα νόμιζε κανείς ότι η Γερμανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος είχαν απόλυτη σύμπτωση απόψεων, καθώς στα θέματα που συμφώνησαν, σε αυτά θέλησαν και να εστιάσουν. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις ομιλίες τους. Η απορρίθμιση η οποία οδήγησε στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Ευρωζώνη δεν πρέπει ποτέ να ξανασυμβεί. Η συλλογική θέληση Γαλλίας και Γερμανίας είναι ότι δεν πρέπει αυτό να ξανασυμβεί. Προς τούτο σχεδιάζουμε μια καινούρια συνθήκη που θα απευθύνεται προς όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και θα λέει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στο δρόμο που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα. Πέραν από επιμέρους συμφωνίες, χρειαζόμαστε αλλαγές στις συνθήκες και υποχρεωτικούς περιορισμούς στα χρέη που θα καθορίζονται με έναν και μοναδικό τρόπο στην Ευρώπη και που θα μπορούν να ελεγχθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε χώρα θα συμμορφώνεται με αυτά τα κριτήρια και ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει στο πλαίσιο των υπαρχουσών συνθήκων. Λίδα, η πρόταση που θα καταθέσουν οι δύο ηγέτες με την επιστολή που θα στείλουν στον Herman Van Rompuy θα περιέχει αυτόματες κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης του ελλείμματος κάθε χώρας πάνω από το όριο 3% του ΑΕΠ, το συνταγματικό φρένο χρέους σε όλους τους προϋπολογισμούς, ο έλεγχος των προϋπολογισμών θα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα θα μου πείτε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Είπαν οι δύο ηγέτες ότι εύχονται με τη σύμφωνη γνώμη και των 27. Αλλά εάν υπάρξουν προβλήματα, όπως είπες πολύ σωστά, Λίδα, βλέπε αντιρρήσεις Βρετανίας ή άλλων χωρών, τότε είπαν θα προχωρήσουμε και με τους 17 ευρωζωνικούς, χωρίς τους 10 έξω από την Ευρωζώνη. Συμφώνησαν και για όσα δεν θέλουν να γίνουν. Τα ευρωομόλογα είπαν δεν είναι η λύση για την κρίση, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα εξανέστησε ένα σημείο της ομιλίας του, είπε η Γαλλία και η Γερμανία δεν πρόκειται να πληρώσουν τα χρέη άλλων χωρίς να ελέγχουν πώς δημιουργούνται αυτά τα χρέη. Ενώ η Γερμανίδα καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι απορρίπτουμε τη διαδικασία έκδοσης ευρωομόλογων, αλλά είπε ότι μπορεί να βοηθήσει σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και μεταφοράς πόρων για την ανάπτυξη των υπερχρεωμένων χωρών. Για τον ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι δύο με μια φωνή είπαν αφήστε τους τεχνοκράτες στη Φραγκφούρτη να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο για τη χώρα μας, η ελληνική περίπτωση δεν πρέπει να επαναληφθεί, είπε ο κύριος Σαρκοζή, για να συμπληρώσει λίγο αργότερα η κυρία Μέρκελ, λέγοντας η Ελλάς αποτελεί εξαίρεση, άρα λέμε εμείς ας μην ωρέγονται αφέσεις χρεών άλλοι υπερχρεωμένοι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Από αυτά που μας είπε ο Γιώργος Φελίδης, Ηλία, και από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε από τους δύο ηγέτες, καταλαβαίνουμε ότι η γερμανική πρόταση, για να μην πούμε η κυρία Μέρκελ, σε ένα πράγμα μόνο έκανε πίσω. Στο να μείνει το έλλειμμα στο 3% και να μην πάει στο 2%. Όντως. Και αν ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπε ο Γιώργος Φελίδης, βλέπουμε μία απομάκρυνση των Ευρωπαίων από την γαλλογερμανική συμφωνία της Ντοβίλ πριν από 2 χρόνια, που εκεί είχαν συμφωνήσει για κουρέματα, ενώ τώρα βλέπουμε ότι αποστασιοποιούνται σιγά-σιγά από αυτό. Και την ώρα που και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία το βάζουν στο τραπέζι δειλά-δειλά το θέμα του κουρέματος. Σε αυτή τη φάση η Ευρώπη είναι σήμερα στον αστερισμό της αισιοδοξίας, Λίδα, και οι αγορές το ίδιο. Είχαμε άνοδο στα περισσότερα χρηματιστήρια, ιδιαίτερη άνοδο στα νότια χρηματιστήρια των περιφερειακών χωρών. Είχαμε πτώση στα spread που μπορούμε να τα δούμε όπως μεταφράζονται στο κόστος δανεισμού για την επιτόκιο, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μειώσει στα επιτόκια της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Ιταλίας που ήταν το θρίλερ των περασμένων 2 εβδομάδων. Η Ιταλία πάει να πέσει και κάτω από το 6%. Η Ισπανία το έχει. Σε αυτό βοηθάει και το πακέτο μέτρων του Μάριο Μόντι που ανακοινώθηκε. Ακριβώς, ήταν πολύ σημαντικός καταλύτης για την διάθεση σήμερα το πρωί. Πορτογαλία και Ελλάδα τις βλέπουμε να αυξάνονται τα. Εκτός συναγωνισμού, είναι σε μια διαφορετική κατηγορία. Υπάρχουν λοιπόν καλά στοιχεία σήμερα, διότι οι αγορές θεωρούν ότι από τη μία
Γερμανία θα υπάρξει μια πολιτική εξέλιξη με αυτό το νέο σύμφωνο σταθερότητας το οποίο προωθείται. Προεξοφλούν την υιοθέτησή του από ένα πολύ μεγάλο μέρος χωρών της Ευρωζώνης. Με κάποιο τρόπο, ναι, θέλουν να ελπίσουν αυτή τη στιγμή. Είναι η μόνιμη υποδοχή στην οποία λέμε αρκετές φορές. Από τη μία, λοιπόν, βλέπουν ότι υπάρχει μια ελπίδα για ένα νέο σύμφωνο σταθερότητας. Από την άλλη, πιστεύουν και στη φημολογία η οποία ξεκίνησε από τη Γερμανία για την Die Welt, την εφημερίδα, ότι με κάποιο τρόπο οι κεντρικές τράπεζες θα δώσουν χρήματα στο Δουνουτού και αυτό με τη σειρά του θα ενισχύσει την Ευρώπη. Το σενάριο που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και σε αυτό θα συμμετάσχει και η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρόβλημα τώρα, Λίδα, είναι ότι σήμερα, μέσα σε όλη αυτή την εφορία, είχαμε μερικά στοιχεία από την πραγματική οικονομία των ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία παραπέμπουν σε ύφεση. Και ύφεση σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι τα προβλήματα, δηλαδή άντε και βρίσκεις μια λύση τώρα, η λύση που πρέπει να βρεις παρακάτω, όταν η ύφεση έχει φάει κάποιο από ένα κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας, θα είναι μεγαλύτερη. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι παραμένει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Αν κρίνουμε από τις καταθέσεις που κάνουν οι εμπορικές τράπεζες της Ευρωζώνης, τις overnight καταθέσεις, για ένα βράδυ δηλαδή, στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έκαναν ρεκόρ του 2011, πήγαν στα 333 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό το οποίο δείχνει αυτή την αγωνία. Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι αυτή η πρόταση η οποία προωθείται αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι για να πείσει τους πάντες μία για πάντα ότι αυτή θα είναι μία διαφορετική πρόταση. Επομένως, η αισιοδοξία των αγορών είναι πρόσκαιρη. Μένει να φανεί, διότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες παρουσίασαν πραγματικά μια ταυτόσιμη άποψη, έχουν σοβαρές θεμελιώδεις διαφορές για το πώς βλέπουν το ευρωπαϊκό project. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, την οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης, δεν χρειάζεται οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή να πούν τα πάντα. Μπορούν να πούν, να δώσουν μερικές έτσι ιδέες. Όπως ας πούμε, όπως ανέφερες και εσύ, της Ιταλίας το πρόγραμμα λιτότητας. Ή το προϋπολογισμός που παρουσίασε η Ιρλανδία, επίσης λιτότητας. Δεν είναι να πούν τα πάντα αυτή τη στιγμή. Και καλά λένε κάποια καλά στοιχεία. Η αισιοδοξία θα συνεχιστεί. Αν δεν φτάσουν μέχρι το τέλος, τότε σε αυτή την περίπτωση η Ευρώπη θα ξαναβρεθεί σε ένα πρόβλημα που έχει ξαναβρεθεί αρκετές φορές τα τελευταία 2 χρόνια, μόνο πολύ εντονότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία Σιακαντάρη.